Παιδιά, μια πόρτα, ξέρετε, ακορντεόν. Έχει πάθει ζημιά, έχει φύγει, έχει διαλυθεί. Λοιπόν, τυχόν βλάβες, κοιτάξτε λεπτομέρειες, ορισμένα πράγματα, δηλαδή αν τύχει και σε εσάς, πώς να την επισκευάσετε. Κοιτάξτε ότι έχει, τι συμβαίνει. Έχει φύγει από το λούκι μέσα. Δεν μπορεί να περάσει μέσα. Θα ξεβεδώσουμε αυτό εδώ που κρατάει και τα δύο. Και το ένα και το άλλο. Έχει κάτι τσουνάκια εδώ τα οποία τα κρατάει και τα δύο. Αυτό τώρα θα το βγάλουμε εντελώς. Θα το βγάλουμε εντελώς και θα το ξαναπεράσουμε πάλι. Ή από την πίσω πλευρά, δηλαδή άμα το σμπρώξουμε. Έχει σφινώσει κιόλας λίγο. Θέλει λίγο δύναμη για να βγει τώρα. Το βγάλαμε και το ξαναπεράσαμε πάλι. Εδώ τώρα, αυτό το τσουνάκι που έχει θα πάει και θα πάει μέσα. Δηλαδή έχει μια τρυπίτσα εδώ και θα πάει μέσα. Και στο ένα και το άλλο. Αυτά θα το κρατήσει. Αυτά δηλαδή κρατάνε και τα δύο για να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα εδώ. Να το κάνει σαν μεντισέ. Τώρα κοιτάξτε. Εδώ αυτό βγήκε. Πρέπει να έχει, να το εξηγήσω, γιατί πρέπει και από την άλλη πλευρά. Όταν κρέμεται όμως δεν χρειάζεται από την άλλη πλευρά. Αλλά καλά είναι να έχει. Δηλαδή να μην μας φύγει αυτό εδώ πέρα, θα μας πέσει κάτω. Τώρα κοιτάξτε εδώ. Εδώ λείπει. Λείπει αυτό εδώ. Γι' αυτό υπήρξε πρόβλημα. Μπορούμε να βρούμε και να βάλουμε, δεν πειράζει αν είναι διαφορετικό, αρκεί να δουλεύει σε αυτό. Έτσι. Το βάζουμε και το βιδώνουμε. Πρέπει δηλαδή σε κάθε ένα να έχει και ένα τέτοιο. Ένα ραολάκι εδώ. Αυτό είναι. Αυτά τα σφίγουμε σφιχτά εδώ. Εδώ είμαστε από την άλλη μεριά της πόρτας. Βλέπετε. Πέφτει κάτω. Δεν γίνεται. Πρέπει να ξεβιδώσουμε και να βάλουμε αυτό εδώ. Θα πάρουμε ανταλλακτικά τέτοια. Αυτά έχουν τις τρυπίτσες εδώ. Κοιτάξτε. Εδώ έτσι. Μέσα, θα μπει μέσα αυτό για να κάνει σαν μεντεσέ. Οπότε θα το φέρουμε στην ευθεία πάλι όπως ήτανε. Θα το βάλουμε στις τρυπίτσες αυτές εδώ και θα βιδώσουμε. Είναι παλιά η πόρτα αυτή, αλλά γιατί να την πετάξουμε. Έτσι παιδιά, πρέπει να υπάρχουν αυτά εδώ και αυτό που θα πάει στο λούκι. Τώρα για να την περάσουμε, πρέπει να τα περάσουμε μέσα στο σιδηρόδρομο. Διαφορετικά δεν γίνεται. Έτσι και θα πάμε κατευθείαν να περάσουμε την πόρτα. Αφού τη μαζέψουμε, θα τη μαζέψουμε ακριβώς έτσι για να μπορέσουμε να βιδώσουμε τις βίδες πάνω, δηλαδή στο κάσωμα. Έτσι όπως έχουμε την πόρτα τώρα αυτή, βλέπετε, εντάξει. Λοιπόν, θα την περάσουμε πάνω. Θα την περάσουμε εκεί ακριβώς που ήτανε. Όπως ακριβώς τη βγάλαμε. Δηλαδή μαζεύουμε στη μία πλευρά αυτά, βιδώνουμε τις βίδες πάνω. Θα το πάρουμε ακριβώς εκεί, στις ήδη υπάρχουσες τρύπες. Αφού βιδώσουμε τώρα, μπορούμε να το μετακινήσουμε. Να το μετακινήσουμε και να βιδώσουμε τις άλλες. Ωραία, έγινε δουλειά. Στη μία μεριά τώρα εδώ πρέπει να πάει μέσα. Λοιπόν τώρα εδώ έχει ένα λούκι μέσα. Αυτό εδώ έχει το λούκι, θα πάει σμπρώχνοντας. Θα το βάλουμε από τη μία πλευρά για να πάει μέσα και μετά το σμπρώχνουμε. Έτσι με τα χέρια, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Κοιτάξτε, πηγαίνει μόνο του, θα κομπώσει. Η πιο δύσκολη φάση δηλαδή είναι αυτή, το κούμπουμα, το λούκι. Αυτό βλέπετε πως κούμπωσε. Να το. Κούμπωσε και προχωράμε προς τα κάτω. Για να δοκιμάσουμε.
Σούπερ έγινε. Για πέταμα ήτανε και την επιδιορθώσαμε. Έτσι είμαστε σε αυτό το κανάλι, εδώ της αλήθειας. Λοιπόν, παιδιά, ό,τι μαθαίνουμε το δείχνουμε και στους άλλους, εντάξει. Προχωράμε μαζί. Γεια σας.